Σημαντική επιτυχία για το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Λάρισας που κατάφερε να κατασχέσει 16 κιλά αποξηραμένης κάναβης. Αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών Λάρισας εμφανίστηκε ως υποψήφιος μεταφορέας των ναρκωτικών σε ραντεβού που είχε κλείσει με 44χρονη αλλοδαπή στην Καλλιθέα Αττικής. Η 44χρονη, αφού υπέδειξε τον ταξιδιωτικό σάκο που είχε μέσα τα ναρκωτικά, τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη στη συνέχεια έξω από το σπίτι της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τον ταξιδιωτικό σάκο με τα ναρκωτικά είχε εναποθέσει στο συγκεκριμένο σημείο ο άγνωστος ομοεθνής συνεργός της, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές, όπως επίσης και ακόμη ένας αλλοδαπός συνεργός της. Προχθές στις 28 του μήνα, το απόγευμα, στην Καλλιθέα Αττικής, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Λάρισας, μία μεσήλικος αλλοδαπή υπήκοος Αλβανίας. Για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναζητούνται ακόμα δύο ομοεθνείς της ως συνεργοί, αγνώστου ταυτότητας. Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τηλεφωνική επικοινωνία με αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, για μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, καθορίστηκε σημείο συνάντησης στην Καλλιθέα Αττικής, όπου αστυνομικός του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Λάρισας, που παρουσιάστηκε ως υποψήφιος μεταφορέας, θα παραλάμβανε μεγάλη ποσότητα κάναβης από άγνωστη γυναίκα. Ο ανωτέρω ταξιδιωτικός σάκος περιείχε 10 νάιλον συσκευασίες με αποξηραμένη κάναβη συνολικού βάρους 16 κιλών και 76 γραμμαρίων.